Η καταγωγή της τάρτας βρίσκει τους ιστορικούς της γαστρονομίας χωρισμένους σε δύο στρατόπεδα. Η μία πλευρά ισχυρίζεται ότι οι τάρτες σχετίζονται με τη διατροφική συνήθεια των αρχαίων λαών να τρώνε παρασκευάσματα σε μορφή πυραμίδας. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αιώνες πριν, οι άνθρωποι συνήθιζαν να βάζουν πάνω σε μία βάση ψωμιού διάφορα φαγητά το ένα πάνω στο άλλο. Η άλλη πλευρά πάλι θεωρεί ότι οι τάρτες εμφανίστηκαν το Μεσαίωνα. Ήταν μία μεσαιωνική παραλλαγή της πίτας, χωρίς όμως το επάνω φύλλο που κάλυπτε τη γέμιση. Με τις τάρτες, γλυκές ή αλμυρές, οι μάγειροι βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν επίδειξη της τέχνης τους, παρουσιάζοντας περίτεχνα χρωματιστά πιάτα. Έτσι οι τάρτες έγιναν αμέσως δημοφιλείς, ιδιαίτερα στα τραπέζια των βασιλιάδων και των ευγενών. Ο όρος τάρτα παρουσιάστηκε, μάλλον για πρώτη φορά, σε ένα βιβλίο συνταγών του 14ου αιώνα. Οι συνταγές με τον τίτλο αυτό ήταν για αλμυρές τάρτες. Το Μεσαίωνα όμως η μίξη γλυκού με αλμυρό ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη. Με τον καιρό η προτίμηση στις γλυκές τάρτες έγινε πιο έντονη. Αυτές συνήθως περιείχαν κρέμα με αυγά και διάφορα φρούτα που τα διάλεγαν περισσότερο για το χρώμα τους και λιγότερο για τη γεύση τους. Οι καλλιτέχνες μάγειροι του Μεσαίωνα έβλεπαν τις τάρτες σαν έναν καμβά και δημιουργούσαν έργα τέχνης με τα αγαπημένα χρώματα εκείνης της εποχής. Στην εποχή του Σέξπιρ στην Αγγλία, οι τάρτες με μήλο και εσπεριδοειδή έγιναν μόδα, αλλά μόνο ανάμεσα στους πλούσιους. Από τότε μέχρι σήμερα, οι γαστρονομικές τάσεις έχουν αναδείξει πρωταγωνίστριες διάφορες τάρτες, όπως την τάρτα κεράσι, την τάρτα φράουλα ή την τάρτα λεμόνι. Όταν όμως στη γέμιση μπήκε η βασίλισσα σοκολάτα, τότε το Όσκαρ πήρε η τάρτα σοκολάτα.